εκείνων των κεφάλαιων, δηλαδή θα γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την τράπεζα. Θα αγοράσουμε ουσιαστικά ένα περιουσιακό στοιχείο. Επομένως, ναι, για να μπορέσουμε να το πράξουμε όμως αυτό, θα πρέπει να περάσουμε μέσω κάποιας διαδικασίας όπως γίνεται με την έκδοση μετοχών. Μάλιστα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ρευστόν για την αγορά, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι όπου δεν χρειάζεται το ρευστόν. Είναι καθαρά τεχνικό το θέμα, αλλά θα μπορούσα να πω ότι, όπως είναι γνωστό, ότι μπορεί και να εκδώσεις ομόλογα, κρατικά ομόλογα, τα οποία θα ανταλλάξεις με μετοχές. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση, και είναι μία από τις περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε, δεν θα χρειαστείς χρήμα. Δεν λέω ότι αυτή θα είναι η επιλογή. Και έχω πει σε άλλες εκπομπές ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τον οποίο μπορείς να ανακεφαλοποιήσεις μια τράπεζα ή συνδυασμός διαφόρων μεθόδων. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα σε αυτό το στάδιο. Δεν είναι η ώρα, ούτε και είναι σωστό. Γίνονται συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και επομένως σε αυτό το στάδιο νομίζω δεν θα τα καταφέρουν, εκτιμάτε, ή θα χτυπήσουν την πόρτα σας σε λίγες εβδομάδες. Αυτό το αχ εμείς... μπορεί να λέει πολλά. Ελπίζω και εύχομαι ότι καμία τράπεζα δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο που να ζητήσει κρατική βοήθεια. Ξέρω ότι όλες οι τράπεζες, κυπριακές τράπεζες αυτή τη στιγμή, ασχολούνται η καθεμιά με το δικό της τρόπο για να εξασφαλίσει τα κεφάλαιά της. Είμαι αισιόδοξος ότι θα δούμε επιτυχίες σε αυτόν τον τομέα. Σε περίπτωση που υπάρχει έστω και μία αποτυχία στην εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων, εμείς από πλευράς του κράτους θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Και αυτή η αισιοδοξία, αν θέλεις, προκύπτει από μία δέσμευση την οποία έχουμε ήδη πάρει σαν κράτος και βάσει νομοθεσίας η οποία είναι ήδη στα χέρια μας, πέρασε η νομοθεσία των περασμένων Δεκέμβριων. Και βάσει αυτής της νομοθεσίας δικαιούμεθα, έχουμε τον τρόπο, έχουμε τον μηχανισμό βάσει το οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη βοήθεια που τυχόν τράπεζα θα χρειαστεί. Μάλιστα. Μακάρι κύριε Υπουργέ. Πώς απαντάτε σε αυτούς που δηλώνουν ότι είμαστε στα πρόθυρα ένταξης στο μηχανισμό στήριξης? Στο μηχανισμό στήριξης μπαίνεις είτε διότι θα σου τον επιβάλλουν, είτε εσύ το ίδιο θα τον ζητήσεις. Εμείς δεν έχουμε ζητήσει και δεν μας το έχει επιβάλει κανένας. Και επομένως νομίζω ότι δεν είναι της ώρας να συζητούμε κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι ούτε μας τον έχουν επιβάλει, ούτε τον έχουμε ζητήσει. Ούτε είμαστε κοντά. Είμαστε. Δεν είμαστε σε εκείνο το στάδιο του μηχανισμού στήριξης. Γιατί ακόμα και αν χρειαστεί να προσφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για βοήθεια, η βοήθεια αυτή έρχεται, όπως είναι γνωστό, από ένα συγκεκριμένο τρόπο, το γνωστό EFSF. Και δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή θα έρθει αυτή η βοήθεια από το EFSF, σημαίνει ότι ταυτόχρονα θα μπει και στο μηχανισμό. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Λέω, εκφράζω μία αισιοδοξία ότι εμείς από πλευράς του κράτους, αν μία τράπεζα έρθει και μας το ζητήσει αυτή τη βοήθεια, εμείς θα βρούμε τους μηχανισμούς και τους τρόπους ή συνδυασμός μηχανισμών βάσει του οποίου θα μπορούμε να ανταποκριθούμε χωρίς απαραίτητα να μπούμε στο μηχανισμό. Μάλιστα. Πάμε στα των επενδύσεων, κύριε Υπουργέ. Ακούσαμε κατά καιρούς μεγάλες επενδύσεις, αλλά δεν τις είδαμε. Υπάρχει κάτι στα σκαριά προς ανακοίνωση? Ακούσαμε για τους Κινέζους. Καταρχήν υπάρχει συμφωνία για τα 50 έτη επέκτασης αυτής της συμφωνίας για το παλαιό αεροδρόμιο της Λάρνακας. Υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση? Όχι, δεν υπάρχει τίποτε το ανακοινώσιμο. Θα έλεγα επίσης ότι ο τρόπος που εγώ ενεργώ είναι ότι όταν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο, αφού το έχουμε μελετήσει, τότε θα βγούμε έξω και θα το πούμε. Και επομένως, εφόσον δεν υπάρχει τίποτε το συγκεκριμένο, εγώ λέω δεν υπάρχει τίποτε ανακοινώσιμο. Τίποτε ανακοινώσιμο. Είδαμε τον μεγάλο ιδιοκτήτη της 555 να είναι στην Κύπρο. Αναμένουμε το Κατάρ. Από όλα αυτά που είδαμε, τι να αναμένουμε? Όταν υπάρξει... Θα δώσουν και ανάσα στην ανεργία και γενικότερα στην ανάπτυξη. Απολογούμε, δεν απαντώ το ερώτημά σας. Λέω όμως όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ανακοινώσιμο, εμείς θα βγούμε και το ανακοινώσουμε. Δεν θα προτρέξω σε καμία δήλωση, εκτός και αν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι ουσιαστικό και είναι ανακοινώσιμο. Πότε θα γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Σύντομα, δηλαδή, έχετε κάτι που δεν μπορείτε να μας το αποκαλύψετε τώρα και θα το αποκαλύψετε σε ένα μήνα, ή δεν υπάρχει τίποτα? Εγώ μιλώ γενικά. Οι επενδύσεις και προσεγγίσεις για επενδύσεις είναι πολλές κατά καιρούς. Όταν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει κάτι
το οποίο είναι ουσιαστικό, το έχουμε μελετήσει και είναι ανακοινώσιμο, θα είμαστε οι πρώτοι που θα το ανακοινώσουμε. Ξέρω ότι δεν σας ικανοποιεί, αλλά... Όχι, απλά περιμένω και εύχομαι ότι σύντομα θα είναι αυτές οι ανακοινώσεις, κύριε Υπουργέ. Εργαζόμαστε και θα εργαζόμαστε να αξιοποιήσουμε την κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Έχουν προκύψει και άλλες ευκαιρίες εκτός από τις γνωστές ευκαιρίες που είδαμε. Πιστεύω συνεχώς υπάρχουν αυτές οι. Το ενδιαφέρον, αν θέλετε. Ναι, αλλά γιατί αυτή η δυστυχία ως προς την ανακοίνωση. Διότι θα δημιουργήσουμε τις ίδιες καταστάσεις που αυτές που αναφέρετε προηγουμένως και νομίζω ότι δεν είναι ορθόν. Θέλετε δηλαδή να είστε 1000% σίγουρος πριν ανακοινώσετε κάτι. Έτσι εργάζομαι. Μακάρι, αναμένουμε να δούμε. Οι σχέσεις σας με τον νέο διοικητή της Κεντρικής είναι καλές, ή θα έχουμε αυτή την ασυνεννοησία που είχαμε τα τελευταία χρόνια μεταξύ Κεντρικής, Προεδρικού, Υπουργικού, Οικονομικών. Δεν γνωρίζω τον νέο διοικητή. Νομίζω επειδή εχθές ο διορισμός του έγινε πριν δύο μέρες, αυτός πήγε κατευθείαν στη Βαρκελόνη για την σύσκεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω και εγώ απουσίαζα στις Βρυξέλλες για το ECOFIN meeting. Κατά συνέπεια δεν βρεθήκαμε, δεν ξέρω τον άνθρωπο, αλλά αναμένω ότι τις επόμενες λίγες ημέρες θα επιστρέψει και εκείνος στην Κύπρο, θα γνωριστούμε και εκείνον το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα προκύψει είναι ότι θα υπάρξει μια αγαστή συνεργασία. Και το λέω αυτό διότι πιστεύω ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Δεν μπορείς να παράξεις έργο αν δεν υπάρξει συνεργασία. Επομένως, είμαι σίγουρος ότι σε εκείνον τον κύκλο θα κινηθούμε μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών, Κεντρικής Τράπεζας, Κυβέρνησης γενικά, για να παράξουμε έργο. Για το καλό του τόπου πάλι. Μάλιστα, αναφερθήκατε πριν στην προσωπική σας αισιοδοξία. Αυτή η αισιοδοξία θα φανεί γενικότερα και στην οικονομία, κύριε Υπουργέ. Γιατί όλα αυτά που είπαμε δεν είναι και η καλύτερη εικόνα. Έχει κάτι να περιμένει θετικό ο Κύπριος που μας παρακολουθεί τώρα. Θα δει κάτι να αλλάζει στη ζωή του. Θα δει αυτή τη λίστα των ανέργων να μειώνεται από 37.000 σιγά σιγά να μειώνεται. Θα δει έργα ανάπτυξης. Δηλαδή, τι πρέπει να περιμένει. Τι μπορεί να περιμένει. Ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα είναι τέτοιος που θα πρέπει να γίνουν βήματα, αλλά συστηματικά βήματα και προς κάποιες προγραμματισμένες κατευθύνσεις. Μάλιστα. Για παράδειγμα, έχω αναφέρει ότι για να μπορέσεις να δεις καλύτερες ημέρες, πρέπει να καταφέρουμε να περιορίσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα και όχι μόνο να το περιορίσουμε, να το διαχειριστούμε σε σημείο που σε ένα χρόνο θα έχουμε πλήρως ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Σε επίπεδο τραπεζών θα πρέπει να επιδιώξουμε και θα το καταφέρουμε, όπως είχα πει και προηγουμένως, από πλευράς του κράτους, σε περίπτωση που μας ζητηθεί, να ανακεφαλαιοποιήσουμε τις τράπεζες. Αφού πράξουμε αυτά, τότε ανοίγει ο δρόμος και για άλλες καλύτερες ημέρες. Μέχρι τότε πιστεύω ότι τα πράγματα θα παραμείνουν δύσκολα. Θα παραμείνουν δύσκολα. Δηλαδή, πότε θα βλέπουμε την οικονομία να ανακάμπτει και θα έρθουν καλύτερες μέρες, σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία? Νομίζω, για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με τέτοια βεβαιότητα. Λέμε ο προγραμματισμοί που έχουμε όμως. Δεδομένου ότι εμείς θα έχουμε αντιμετωπίσει και θα έχουμε διαχειριστεί επιτυχώς το θέμα δημοσιονομικού πλαισίου. Δεδομένου ότι θα αντιμετωπίσουμε και θα ξεπεραστεί το πρόβλημα της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το οποίο είναι σύντομα, δηλαδή μέχρι τις 36 είναι η τελευταία ημερομηνία για διαχείριση αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος. Κατά συνέπεια βλέπω ότι θα περάσουμε συγκεκριμένα δύσκολες στιγμές αυτών των χρόνων, μέσα στα πλαίσια που έχουν αναφέρει όμως, και στη συνέχεια η επόμενη χρονιά θα πρέπει να αρχίσουμε να δούμε την ανάκαμψη. Δεδομένου όμως ότι και το πλαίσιο μέσα στην Ευρώπη διαμορφώνεται προς μια θετική εξέλιξη και δεν θα έχουμε τίποτε το αρνητικό. Μάλιστα, άρα καλό 2013 θα πάρουμε ανάσες. Σημαντικές ανάσες. Σημαντικές ανάσες, ναι. Κύριε Υπουργέ, αφού δεν μπορείτε να προβλέψετε το μέλλον, θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα λεπτό για το παρελθόν και για ποιος ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η κυπριακή οικονομία. Τελευταία είδαμε πολλά πειρά, αλληλοεπίρρηψη ευθυνών και για την έκθεση των τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα, αλλά γενικότερα για την όλη κατάσταση της οικονομίας. Εγώ θα έλεγα να αφήσουμε την ανάλυση του παρελθόντος σε άλλους. Εγώ θα επικεντρωθώ μόνο στο τι πρέπει να γίνει τώρα για το καλό του τόπου μας. Επομένως, απολογούμε, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ με το παρελθόν. Στιάζω την προσοχή μου πλήρως στο τι γίνεται μέρα παραμέρα
μήνα με το μήνα, γιατί όπως είχετε πει και προηγουμένως, το πιο σημαντικό είναι τι κάνουμε ότι ο Κύπριος πολίτης να αισθάνεται ότι έρχονται καλύτερες ημέρες. Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, ο Κύπριος πολίτης θέλει να γνωρίζει και ποιοι τον έφεραν εδώ. Ποιοι ευθύνονται. Αυτό δεν είναι η δουλειά του Υπουργού Οικονομικών. Η δουλειά του Υπουργού Οικονομικών είναι να δει πώς θα φτιάξει το μέλλον. Θα αφήσουμε αυτό το κομμάτι σε άλλους να ασχοληθούν. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχή όλων σύντομα να δούμε καλύτερες μέρες για την κυπριακή οικονομία. Εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα συμβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πάμε στον ενδιάμεσο χώρο, πάμε να δούμε τι προκύπτει από τις δηλώσεις των πολιτικών αρχών.